Καλησπέρα σας φίλε και φίλοι. Τετάρτη 23 Ιανουαρίου του 2013 σήμερα. Ετοιμαστείτε για δύο ημέρες κακοκαιρίας. Ε, νέο κύμα κακοκαιρίας λοιπόν ε, θα ξεκινήσει ε, από τα δυτικά. Ε, ήδη λοιπόν έχουμε επιδίνωση του καιρού εκεί. Θα δείτε και σε λίγο τις θερμοκρασίε πόλεων ε, οι οποίες πραγματικά ε, φαίνεται ότι ο υδράργυρος ε, πέφτει σιγά σιγά. Για δύο ημέρες λοιπόν θα κρατήσει η κακοκαιρία. Ε, από το τέλος της εβδομάδας μάλλον αυτό το κύμα κακοκαιρία υποχωρεί. Όπω λένε οι μετρεολόγοι όμω θα έχουμε τοπικά βροχέ σε πολλέ περιοχέ τη χώρα μα. Καταιγίδε στο Ανατολικό Αιγαίο, αυτή την ώρα που μιλάμε, βελτιώνεται το καιρό σταδιακά τώρα από το απόγευμα. Νέα επιδείνωση από το βράδυ. Είπαμε λοιπόν, δύο ημέρε θα κρατήσει το κύμα αυτού κακοκαιρία. Στα δυτικά και στα νότια βροχέ και σποραδικέ καταιγίδε τη νύχτα. Θα ενταθούν τι νυχτερινέ ώρε οι καταιγίδε και οι βροχέ. Αύριο θα, το πρωί θα έχουμε και χιονοπτώσεις στα ορεινά και στα ημιορεινά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και αύριο το πρωί σε πολλές περιοχές, ειδικότερα της κεντρικής Μακεδονίας. η περιορισμένη ορατότητα αιτία της χθεσινής καραμπόλας που, έγινε στην ε, Οδό, στο ύψος του κλειδί, στο κλειδί Μαθίας κοντά έγινε η συγκεκριμένη καραμπόλα. τα νεότερα από αυτά είναι καλά στην υγεία τους οι τραυματίες. Αν θυμάστε, χθε είχαμε μια νεκρή, μια 78χρονη, στι δύο αυτέ καράμπολε που σημειώθηκαν στην Εγνατεία, ο λόγω τη ε, περιορισμένη ορατότητα. Η Έγκυο, η οποία μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, ε, γέννησε δύο κοριτσάκια, υγιέστατα κοριτσάκια. Τα έφερε χθε στον κόσμο, λοιπόν, ε, από την Τολεμαϊδα η 34χρονη. Είναι καλά στην υγεία τη και αυτή, όπω και τα παιδιά τη, ε, ε, χθε το πρωί, λοιπόν. Στην καραβόλα που έγινε, ενώ μετα... στη μεταφορά της, κατά τη διάρκεια τη μεταφορά τη σε νοσοκομείο τη Θεσσαλονίκη, στον 8ο μήνα τη κοίηση ήταν η 34χονοι. Όλα πήγαν καλά, αυτό έχει σημασία άλλωστε. Καλά στην υγεία του, όλοι και τα παιδιά, και η ε, μητέρα πλέον, 34χρονη, από την Τολεμαίδα. 7η μέρα, χωρί μετρό, ε, η Αθήνα. Έχουμε προβλήματα πραγματικά. Εκεί 1,5 εκατομμύριο κόσμο ταλαιπωρείται, από ό,τι λένε από του υπολογισμού ε, σχετικά με το πώ μεταφέρονται. Ε, με το μετρό στις εργασίες τους. Ε, νέα 24 ωρες επεργια επεργία λοιπόν σήμερα, 7η μέρα κινητοποιήσεων, στάσεις εργασίας σε ηλεκτρικό και τραμ έως και τις 4 μία ώρα ακόμη λοιπόν για ηλεκτρικό και τραμ οι στάσεις Από την κυβέρνηση ε, έχουμε τελεσίδικο, απειλούνται οι εργαζόμενοι με επίταξη ή και απολύσει, όπως έχει γίνει γνωστό. Ένα τελεσίγραφο λοιπόν του κυρίου Κεδίκογλου προς τους εργαζομένους του ε, μετρό, της Αττικό Μετρό ΑΕ. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη τώρα απολογήθηκε ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ο κ. Παγιοργόπουλος για την υπεξαίρεση. Θα μας κρίνει ο Θεός και ο μελλοντικός ιστορικός ε, είναι μια φράση που ξεχωρίζει από τα όσα είπε ο κ. Παπαγιόργόπουλο, Αρνήθηκε φυσικά τους ισχυρισμούς του κ. Σαξόνη. Αυτά λοιπόν και από την Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, λίγο πιο ε, κάτω λοιπόν στον κάμπο της Ελλάδας. Εκεί ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις οι αγρότες. Ε, ζεσταίνουν τα τρακτέρ λοιπόν οι αγρότε αγρότες της Λάρισας θα έχουμε μάλλον κάποιε κινητοποιήσει και αποκλεισμού δρόμων, όπω τουλάχιστον λένε μέχρι στιγμή στι ανακοινώσει που έχουν δει το φω τη δημοσιότητα. Αυτά λοιπόν εν ολίγης, τα όσα απασχολούν την ατζέντα τη επικαιρότητα. Πάμε τώρα να δούμε τι εφημερίδε που έχουμε κοντά μα σήμερα Τετάρτη. Ξεκινούμε από αυτέ τη Θεσσαλονίκη, από την αυριανή Μακεδονία Στράκη. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, το πρώτο θέμα τη εφημερίδα για σήμερα. Χρήμα πέφτει στην αγορά, γράφει στον υπέρτιτλο η εφημερίδα, για επενδύσει στα συγκεκριμένα χρήματα και κεφάλαια κίνηση. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η κυκλοφορία εμβολίου κατά τη Μινιγκίτιδας. Ο Λεμούσια ρίχνει τα βάρη στον Σαξόνη, τα χθεσινά ε, από την δίκη τη Θεσσαλονίκη. Αυτό. Ε, είπαμε λοιπόν ότι ο κ. Παγιοργόπουλο, η σημερινή του απολογία, αρνήθηκε του ισχυρισμού στον κ. Σαξόνη. Ο κ. Λεμούσια ε, τα βάρη στον κ. Σαξόνη και αρνήθηκε φυσικά όλε τι κατηγορίε. Στη Βουλή Πόλεμο, Δένδια, ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την ομιμότητα. Ποιοι βουλευτέ θα συμμετάσχουν στην Προανακριτική Επιτροπή, τα ονόματά του. Ο ΑΕΔ, ηλεκτρονικέ ή βεβαιώσει ανεργία. Ένα θέμα που θα δούμε στο εσωτερικό τη εφημερίδα. Ενώ δίπλα, μέτρο στι εξαγωγέ και βασμάτων, φρένο στι ελλείψει φαρμάκων, βάζει το Υπουργείο Υγεία και μια έρευνα που. Έρχεται από το Υπουργείο Εθνική Άμυνα έρευνα για την προμήθεια κατάλληλων κρεάτων από τι ένοπλε δυνάμει. Στο εσωτερικό τώρα τη εφημερίδα θα μείνουμε και θα σταματήσουμε στο θέμα που έχει να κάνει με τον ΟΑΕΔ. Ηλεκτρονικά λοιπόν πλέον οι βεβαιώσει για ε, του άνεργου. βεβαίωση ανεργία από την ηλεκτρονική πύλη του Οργανισμού Απασχόληση Εργατικού Δυναμικού θα μπορούν να λαμβάνουν στο εξή οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού άνεργοι χωρί να είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στι υπηρεσίε του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα αν είναι δικαιούχοι επιδόματο ανεργία ή όχι, λαμβάνουν τον αντίστοιχο τύπο βεβαίωση. Βεβαίωση ανεργία, η οποία χορηγείται σε εγγεγραμμένου μη επιδοτούμενου ανέργου για χρήση σε προκηρύξει μέσω ΑΣΕΠ, για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου τη ανεργία και ούτω καθεξή. Όλε αυτέ οι βεβαιώσει λοιπόν ε, επιδότηση ή μακροχρόνια ανέργου θα μπορεί κάποιο να τι παίρνει πλέον από την ηλεκτρονική πύλη του ΟΑΕΔ, το oaed.gr. Εκεί λοιπόν θα γίνουν αυτά μόλι λοιπόν σε σύμφωνα με την ανακοίνωση τη διοίκηση του ΑΕΔ, μόλι λοιπόν οργανωθούν όλα, θα είναι έτοιμο και το συγκεκριμένο σύστημα. Δίπλα ακριβώ, ακόμη ένα δημοσίευμα από την Αυριανή Μακεδονία Στράκη. Χαμηλό το καδάνια 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Το πρώτο θέμα λοιπόν για σήμερα τη εφημερίδα. Ένα θέμα που χαροποιεί πάρα πολλού μικρομεσαίου στη χώρα μα. Δάνεια λοιπόν για ενήμερε μικρομεσαίε επιχειρήσει ύψου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ υπολογίζεται να χρηματοδοτηθούν φέτο από τι τράπεζε με την εγγύηση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη. Χθε το ανέφερε αυτό στη συνέντευξη τύπου ο πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο ο κ. Γεροντούκο. Το ενδιαφέρον λοιπόν των τραπεζών αυξάνεται συνεχώ και υπολογίζεται ότι θα πέσουν στην αγορά κονδύλια ύψου 10 εκατομμυρίων ευρώ για το πρόγραμμα που αφορά στη γενική επιχειρηματικότητα 6 εκατομμυρίων ευρώ για την νεανική επιχειρηματικότητα, 140 εκατομμύρια ευρώ για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, 150 για τον θεματικό τουρισμό και 10 εκατομμύρια για την κοινοτομική... καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Δάνε λοιπόν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις έρχονται. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να ενημερωθείτε ακόμη καλύτερα από τις τράπεζες. Αυτά από την Αυριανή Μακεδονία Στράκης. Πάμε τώρα στην Δημοκρατία Βορείο Ελλάδος. Προδοσία, κακούργημα, η του ελλείμματος, ο τίτλος τη εφημερίδα σήμερα. Νέα βόμβα μετά την ομολογία του Λοβέρδου ότι η Ελλάδα μπήκε στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο βάσει σχεδίου. Δύο εφιαλτικέ καραμπόλε σε πυκνή ομίχλη. Το θέμα λοιπόν εχθέ. Βλέπουμε και τη φωτογραφία. Πραγματικά δεν υπάρχει λόγο να δείξουμε ε, κι άλλα από αυτά τα στιγμιότυπα. Πραγματικά στιγμέ που θέλουν να ξεχάσουν αυτοί που τι έζησαν φυσικά εκεί κοντά στο κλειδί Μαθία. Και όπω σα είπαμε λοιπόν στην αρχή τη εκπομπή, δύο υγιέστατα κοριτσάκια έφερε στον κόσμο η έγκυο ε, τραυματίας τραυματία τη καραμπόλα εχθέ. Καλά στην υγεία του όλη αυτό που έχει σημασία. Δίκτυο κίνημα ανέργων στην Θεσσαλονίκη και χαμηλά στην εφημερίδα, άλλα θέματα. Επίθεση ε, πάλι από την Τρόικα στο στρατό. εμμονή με τι ένοπλε δυνάμει απαιτεί επιπλέον περικοπέ 90 εκατομμυρίων ευρώ. Και η δίκη έκλαψε στο εδόλιο ο Μιχάλης λεμούσια εσωτερικότερα της δημοκρατίας. Θα σταματήσουμε σε δημοσίευμα που έχει να κάνει με την Ήπειρο. Η Ήπειρος η οποία γράφει ιστορία. Πρόγραμμα λοιπόν για την ανάδειξη τουριστικών αρχαιοτήτων, εκεί λοιπόν στην Ήπειρο. Ένα μνημόνιο διαφορετικό από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε. Ένα σύμφωνο συνεργασία με στόχο την τουριστική ανάπτυξη τη Ήπειρου μέσω τη προώθηση ενό πρωτοποριακού υψηλή ποιότητα προϊόντος. Αυτό αφορά τη δημιουργία μια επώνυμη διαδρομή με συγχωρείτε, στα αρχαία θέατρα της Υπήρου, το εν λόγω προϊόν θα παρέχει τη δυνατότητα βαθιάς και έγκυρης γνωριμίας με την Ήπειρο, με επίκεντρο τα αρχαία θέατρα και τους αρχαιολογικούς χώρους σε επισκέπτες με ε, απαιτήσει τόσο από Ελλάδα όσο και από εξωτερικό. Στην Ήπειρο θα μείνουμε και ένα ακόμη θέμα θα δούμε λοιπόν από εκεί το οποίο μας έρχεται, από το διαδίκτυο το αλλιεύσαμε αυτό το θέμα. Η Ήπειρο λοιπόν συνεχίζει να βγάζει κορυφαίους φωτογράφους οι ε, άξιοι συνεχιστέ λοιπόν μεγάλων φωτογράφων άλλων εποχών, από την Ήπειρο η καταγωγή των οποίων ήταν. Οι δύο φωτογράφοι λοιπόν από την Πρέβεζα, πατέρα και γιο, ο Αλέξανδρο και ο Βαγγέλη Γιωτόπουλο. Οι δύο φωτογράφοι που βραβεύτηκαν στο Λονδίνο στα πλαίσια του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Φωτογραφία Γάμου και Πορτρέτου. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μα γραμμή τον Ευάγγελο Γιωτόπουλο, τον πατέρα φωτογράφου, για να το πούμε έτσι. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, να είστε καλά. Συγχαρητήρια για τη βράβευσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλήστε μας λίγο για αυτό. Τι ακριβώς, γιατί ακριβώς βραβευθήκατε. Είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πορτρέτου και Γάμου, SWPP που έχει έδρα το Λονδίνο. Mm -hmm. ε, διοργανώνει κάθε χρόνο διαγωνισμούς μηνιαίους και αιτήσιους. Εκεί συμμετείχαμε και εμείς για άλλη μια φορά και φέτος. Οι συμμετοχές ήταν αρκετές, ε, περίπου 13.000. Και στην κατηγορία Media ε, βγήκε φωτογράφο τη χρονιάς ο γιος μου Αλέξανδρος, που είναι μόλις 22 χρονών, Χαρά περίγραπτη. Είναι η φωτογραφία. Σα βλέπουμε τώρα στη φωτογραφία. Πατέρα και γιο μαζί έχετε παραλάβει το βραβείο προφανώ. Ναι. Και εγώ στην κατηγορία γάμου, επίση πολύ ιδιαίτερο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Έχω βραβευτεί δύο φορέ στην κατηγορία δυνάτα, αλλά το γάμο το θεωρούμε και λίγο ξεχωριστό, επειδή είναι και το βασικό επάγγελμά μα και μα ενδιαφέρει η καταξίωση σε αυτό το τομέα. Και έναν τη φωτογραφία, η φωτογραφία η οποία βραβεύτηκε και είναι του ιού. Βλέπουμε και τα βραβεία τώρα ναι, ναι. από τι σαν σφαίρε, σφαίρε ε, σφαίρες. Ε, βλέπουμε τη φωτογραφία λοιπόν, ε, μοιάζει από ένα βάγιο να έχει τραβηχτεί ναι, η φωτογραφία. Είναι ένα βάγιο που έγινε πέρυσι το χειμώνα στην Πρέδα. <σχ> ε, προσάραξε στο, στην είσοδο τη πόλη από την πλευρά του Ιόνου ένα καράβι λόγω του καιρού. Ε, δεν μπόρεσαν να το να βγουν το πλήρωμα και αναγκάστηκε να έρθει η ελικόπτερο να τους μαζέψει. Πιστεύω ήταν η στιγμή που που έκανε το κλικ ο Αλέξανδρο. Mm -hmm. ε, ήταν πολύ καλή η στιγμή γιατί κατέγραψε τον καιρό και, την, ε, και το πούμα που προσάρεξε στο να πάρει του ε, αποκλεισμένου. Κύριε Γιωτόπουλο, έχει επεξεργαστεί φωτογραφία. Ε, μάλλον, η φωτογραφία. Ε, ε, έχει ελάχιστη επεξεργασία γιατί το θέμα ήταν τόσο δυνατό που δεν χρειάζεται επεξεργασία. Σε mm -hmm. αντίθεση με τη δικιά μου που είναι επεξεργασμένη η φωτογραφία. Η δικιά σου φωτογραφία είναι από γάμο, έτσι. Ναι, είναι στη Βενετία. Mm -hmm. ε, είναι ιδιαίτερη γιατί φορά μαύρο νηφικό επειδή ήταν ο καιρό μου τόσο έβρεχε μάλλον ε, θέλησα να κάνω αυτή την, αυτού του είδους την επεξεργασία για να δείξω λίγο έτσι το Vintage mm -hmm. που πάει με την, πήγαινε με το αντίσ, αντίστοιχο αντίστοιχο αντίσημο της νύφης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς για σας. τις ωραίες εκπομπές που κάνετε. Γεια yes. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Γιωτόπουλο, πατέρα φωτογράφο, μαζί με τον ιό βραβεύτηκαν εκεί στην Ήπειρο. Λοιπόν, με την πρέβεζα μιλήσαμε. Ε, πραγματικά όμορφε φωτογραφίε, όμορφη η δουλειά λοιπόν των Ελλήνων φωτογράφων που συνεχίζουν την παράδοση, καθώ η πρέβεζα έχει μια παράδοση στου φωτογράφου από πολύ παλιά. Μένουμε τώρα στην δημοκρατία θα ενημερωθούμε για μια διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας, θα πραγματοποιηθεί, η οποία ολυμπιάδα, η 24η συγκεκριμένα διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας, η οποία μάλιστα έχει και μπόνους. Όποιοι μαθητές πάρουν μετάλλιο στον διαγωνισμό που θα γίνει στην Ελβετία, κερδίζουν θέση σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Είναι ίσω από τι λίγε φορέ που διαβάζουμε κάτι τέτοιο που αφορά σε Ολυμπιάδα, βιολογία ή μαθηματικών ή οτιδήποτε άλλο. Ε, απευθύνει λοιπόν το κάλεσμα η μαθηματικων η οτιδηποτε αλλο Ένωση Βιοεπιστημόνων και το Υπουργείο Παιδεία. Θέλω να δείξουν το ταλέντο στον ένα το Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Βιολογίας. Δικαίωμα συμμετοχή έχουν όλοι οι μαθητές των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, ενώ οι καλύτεροι θα διαγωνιστούν τον Ιούλιο, ε, τον προσεχή Ιούλιο θα γίνει, η Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας. Θα διεξαρθεί λοιπόν στη Βέρνη της Ελβετίας. Στόχο φυσικά του Πανελλήνου Διαγωνισμού Βιολογία είναι να επιλεγούν οι πιο ταλαντούχοι μαθητέ τη χώρα. Ο διαγωνισμό θα διεξαρθεί σε τρει φάσει. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στι 29 Φεβρουαρίου και θα επιλεγούν οι τέσσερι μαθητέ με τι υψηλότερε επιδόσει και θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μα στη Διεθνή Ολυμπιάδα. Εκεί θα κληθούν να διαγωνιστούν απέναντι σε παιδιά από 60 περίπου χώρε και σε περίπτωση που διακριθούν στην πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση θα αποκτήσουν τη δυνατότητα εγγραφή στο πανεπιστήμιο που επιθυμούν. Αυτό και μόνο ίσω είναι ένα μεγάλο δέλεαρ για του ε, καλού μαθητέ στη βιολογία, του ε, ε, λάτρε τη βιολογία για να συμμετάσχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό. Καθώ, ε, όπω ε, μόλι τώρα διαβάσαμε, όποιοι μαθητέ λοιπόν πάρουν ένα μετάλλιο, πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση θα έχουν εξασφαλίσει θέση σε ΑΕΤΕΗ, το οποίο ε, επιθυμούν. Αυτά λοιπόν από την 24η Διεθνή Ολυμπιάδα που θα πραγματοποιηθεί ε, στην ε, Βιέννη αυτό το καλοκαίρι. Αλλάζουμε σελίδα στην εφημερίδα Δημοκρατία και μένουμε τώρα σε ακόμη μια έτσι ένιμη όμορφη είδηση που πούμε Οι άνεργοι οργανώνουν δίκτυο στη Θεσσαλονίκη. Δίκτυο λοιπόν οργανώνονται οι άνεργοι πολύ γρήγορα, μπορούμε να το πούμε και αυτό. ενώνουν δυνάμεις λοιπόν για να εισακουστεί το αίτημα για δωρεάν μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς ενώνουν τι δυνάμει του και προσπαθούν να ακουστεί η φωνή του, οι άνεργοι και οι άνεργε λοιπόν που ζουν στη Θεσσαλονίκη. Νέοι άνθρωποι που εργάζονται σε καθεστώ μαύρη εργασία και ανασφάλιστοι δημιουργούν δίκτυο κίνημα που στόχο έχει να αναπτύξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να δοθούν Λύσεις. Ε, αυτή λοιπόν η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί, το δίκτυο απευθύνει κάλεσμα στου ανέργου τη Θεσσαλονίκη, για να κάνουν την πρώτη συνάντησή του το Σάββατο 26 Ιανουαρίου στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν θέλουν να συντονιστούν και να συντονίσουν και τι ε, περαιτέρω ενέργειές του και κινήσει. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα. Εκεί θα ενημερωθούμε για μια έκθεση που προκάλεσε σεισμό, όπω γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία στην τοπική κοινωνία. Σεισμό λοιπόν στην Καλαμάτα από έκθεση μαθήτρια. Και δείτε γιατί. Έγραψε την σκληρή πραγματικότητα. Το μόνο που θέλω είναι δουλειά για τη μανούλα μου για να έχουμε ψωμί. Πάρα πολλέ τέτοιε εκθέσει που βλέπουν το φω τη δημοσιότητα τελευταίε ημέρε. Μια νεαρή μαθήτρια λοιπόν τώρα, αυτή τη φορά από την Καλαμάτα, έγραψε συγκεκριμένη έκθεση. Ο Σύλλογο Γονέων εκεί κοινοποίησε τη συγκεκριμένη έκθεση για να δώσει έτσι το στίγμα, καθώ ε, υπάρχουν φαινόμενα αποσυτισμού στην Περιοχή. Υπάρχουν ε, πολλά παιδιά τα οποία φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο, ό, και όχι μόνο, και δεν έχουν ούτε κολατσό ούτε μεσημεριανό. Ποσιτισμό λοιπόν και πολλά τα προβλήματα που δημιουργούνται σιγά σιγά σε πολλά σχολεία τη χώρα. Εν αναμονή τη ε, απόφαση του Υπουργείου Παιδεία, που ε, αν θυμάστε, αρκετέ φορέ έχουμε αναφέρει από εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι θα διανεμηθούν καθημερινά. Λοιπόν, θα έχουμε ένα συσίτιο για του μαθητέ σύντομα. Φεβρουάριο έχει γίνει τώρα η ημερομηνία. Θα δούμε λοιπόν το παρακολουθούμε το θέμα καθώ ε, τέτοιου είδου εκθέσει, όπω σα είπαμε λοιπόν, έχουν γίνει συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα του 2013. Περιμένουμε λοιπόν, να εφαρμοστεί η νομοθεσία αυτά που αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας και τα 60 εκατομμύρια ευρώ τα οποία διασφαλίστηκαν για τι ε, καθημερινέ μερίδε των παιδιών, για του 250.000 μαθητές των δημοτικών σχολείων τελικώς να μοιραστούν και να πάνε εκεί που πρέπει. Αφήνουμε την δημοκρατία, πάμε στη Μακεδονία. Εμπορεύονταν την ελληνική ηθαγένεια. Άλλο ένα θέμα το οποίο απασχολεί την Θεσσαλονίκη και την τοπική κοινωνία. Λευκή γάμη λοιπόν και μίζε που έκαναν Έλληνε. Δέκα συλλήψει, του έκαναν Έλληνε, μάλλον για να το λέμε καλύτερα όπω το γράφει και η εφημερίδα. Δέκα συλλήψει και εμπλοκή δημοτικών υπαλλήλων. Πολυμελέ κύκλωμα εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Ε, συ, συνελήφθησαν 178 μέχρι στιγμή άτομα. Υπάλληλοι δήμων, πολλοί ε, εξ αυτών το συγκεκριμένο κύκλωμα, κυρίω άνδρε που εμπλέκονταν σε εγκληματικέ δραστηριότητε, αλλά και γυναίκε. Δέκα συλλήψει λοιπόν και εμπλοκή δημοτικών υπαλλήλων, γράφει η, εφημερίδα. 178 λοιπόν τα άτομα ε, που ε, φαίνεται να εμπλέκονται στο συγκεκριμένο κύκλωμα. Φωνική διπλή καραμπόλα στην Εγνατία Οδό λόγω τη πυκνή ομίχλη. Το χθεσινό λοιπόν θέμα, σα το είπαμε εχθέ από την πρώτη στιγμή. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διώξει στελεχών για το έλλειμμα του 2009. Καμπάνα στην Ελλάδα επικύρωσε το Ευρωδικαστήριο. Ανασχηματισμό για ποιου χτυπάει η καμπάνα στον κεντρικό Δήμο. Υπεξαίρεση στον Δήμο, αθώοι δηλώνουν λεμούσια Ζορμπίδης, όπω και ο κύριος Παπαγιοργόπουλο, ο πρώην Δήμαρχο, σήμερα λοιπόν κατά την εξέτασή του. Οι ανώνυμου τα έβαλαν με τι εισπρακτικέ εταιρείε και στο εσωτερικό πάμε τώρα τη Μακεδονία. Εδώ θα σταματήσουμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, σε είδη που έχει να κάνει με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Είχαμε λοιπόν. Μια πρωτοφανή συμμετοχή στι εκλογέ των καθηγητών, νίκη τη Ενωτική Πρωτοβουλία Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στι κάλπε του ΕΣΔ. Πρωτοφανή συμμετοχή για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και νίκη τη Ενωτική Πρωτοβουλία του Αριστοτελείου, καταγράφηκε κατά τη χθεσινή εκλογική διαδικασία. Απέναντι σελίδα τώρα τη ε, Μακεδονία, φάρμακα στόπ στι παράλληλε εξαγωγέ για τρει μήνε. Το Υπουργείο Υγεία λοιπόν αποφασισμένο να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Φρένο στι παράλληλε εξαγωγέ φαρμάκων που λείπουν από τα ράφια των φαρμακείων όλη τη χώρα βάζει για τρει μήνε το Υπουργείο Υγεία. Πρόκειται για περίπου 140 σκευάσματα για τα οποία παρατηρείται έλλειψη με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι πολίτε. Ενώ έχουμε και για την μηνυγκίτιδα Β το πράσινο φω για το εμβόλιο, δόθηκε τελικά το πράσινο φω για τη διάθεση στην αγορά ενό εμβολίου από τον Ελβετικό Φαρμακευτικό Όμιλο που το παρασκευάζει κατά του μηνυγκιδόκοκου Β. Το έδωσε χθε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλάζοντα σελίδα στη Μακεδονία. Θυμάστε, σα είχαμε αναφέρει μια εταιρεία η οποία επιστρέφει στην Ελλάδα πριν από περίπου μια εβδομάδα. Στο το είχαμε πει αυτό. Η εταιρεία αυτή λοιπόν η οποία θα παράγει ξανά προϊόντα στην Ελλάδα. Η Χέγκελ Ελλά, καθώ δεν αποτελεί διαφήμιση, μια και τέτοιου καιρού πρέπει να αναφέρονται οι προσπάθειε αυτέ, επαναφέρεται λοιπόν την παραγωγή απορριπαντικών και καθαριστικών προϊόντων στην Ελλάδα βάσει συμφωνία συνεργασία με την εταιρεία λοιπόν, Rolco Vianil, όπω ανακοίνωσε χθε ο πρόεδρο τη πρώτη εταιρεία, ο κ. Φαλτσέτα, στο πλαίσιο συνάντηση με δημοσιογράφου. Σημειωτή ότι μέχρι το 2000 η συγκεκριμένη εταιρεία διέθετε εργοστάσιο παραγωγή απορριπαντικών στην Αταλάντη φτιότητα. Τα τελευταία χρόνια. Την παραγωγή ε, για λογαριασμό τη την είχε αναλάβει άλλη εταιρεία, όμω μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισε η τελευταία, η συνεργασία των δύο τεριών, διακόπηκε και η παραγωγή μεταφέρθηκε στην Ιταλία. Τελικά, μέσα στο 2012, η διοίκηση, ε, όπω ανέφερε ο κ. Φαλτσέτα, κατέβαλε προσπάθειε να πείσει τη μητρική να μεταφέρει ξανά την παραγωγή στην Ελλάδα. Γεγονό που επιτεύχθηκε και τελικά επιστρέφουν λοιπόν ε, εδώ, στην χώρα μα, θα παράγει ξανά προϊόντα στην Ελλάδα. Αυτά και από αυτή τη σελίδα τη ε, Μακεδονίας γυρνώντας σελίδα σταματούμε ε, σε ακόμη ένα δημοσίευμα, ένα μονόστιλο λοιπόν ε, Άρσης απάντησε στη βία με τη δημιουργικότητά σου είναι ο τίτλο του δημοσιεύματο. Δε το διαφορετικά, απάντησε στη βία με τη δημιουργικότητά σου. Με το σύνθημα αυτό, η Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξη Νέων Άρση παρακίνησε νέου ηλικία 15 έω 25 ετών να πάρουν μέρο στο διαγωνισμό που διοργάνωσε. 80 ομάδε και 250 νέοι είδαν τη βία με άλλο μάτι. Δημιούργησαν έργα τα οποία θα παρουσιάσουν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή στι 6 το απόγευμα στο μπλοκ 33 επί τη 26η Οκτωβρίου στα Σφαγία. Απαντούν λοιπόν στη βία με δημιουργικότητα από την ε, άρση. Αυτά και από την Μακεδονία. Θα περάσουμε τώρα στον τύπο Θεσσαλονίκη. Ρίχνουν εκατομμύρια στο τραπέζι τη κρίση, είναι ο κεντρικό τίτλο τη εφημερίδα. Χαμηλό το καδάνια 1,2 δισεκατομμυρίων ε, με σχολείτε, ευρώ σε μικρομεσαίε επιχειρήσει. Μπα και βοηθήσουν λίγο του φοροπληγέντε, γράφει από κάτω, συμπληρώνει η εφημερίδα. Συνάντηση Θόδωρου Καράουγλου και Θόδωρου Παπαθεοδόρου. Τα σχολεία χρειάζονται ποιοτική αναβάθμιση. Ο Υφυπουργό Παιδεία, ο κ. Παπαθεοδόρου, συναντήθηκε με τον Υπουργό Μακεδονία Θράκη, τον κ. Καράουλου. Επίση, άλλα θέματα από την εφημερίδα. Φοβάται ο Γιάννη το Θεριό και το Θεριό τον Γιάννη. Νέο κύκλο αντιπαράθεση μεταξύ τη κυβέρνηση και του ΣΥΡΙΖΑ μετά τι υπενικτικέ αναφορέ του κ. Δένδια για τι σχέσει του ΣΥΡΙΖΑ. Απάντησε ο κ. Λαφαζάνη αποκαλώντα τον προβοκάτορα. Έχουμε μεγάλε σκληρέ Αντιπαραθέσει και καθόλου κολακευτικά σχόλια από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, με πολλά τα θέματα που βλέπουν το φως τη δημοσιότητα και οι διαφωνίες μεταξύ των δύο κομμάτων. Στο εσωτερικό τώρα τη εφημερίδα. Σταματούμε στο εσωτερικό, σε ένα δισέλιδο για το συγκεκριμένο που πραγματοποιήθηκε, που έγινε χθε, με συγχωρείτε, στον ύψος του, στο ύψο του κλειδιού. Η Μαθία. Εκεί λοιπόν η Καραμπόλα, ένα φωτογραφικό ρεπορτάζ και σε όλο αυτό το δημοσίευμα. Ε, του καλού συναδέλφου από την τύπο Θεσσαλονίκη. Θα σταθούμε σε ένα ακόμη ένα μικρό δημοσίευμα που έχει όμω τη δική του σημασία. Μια ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία, λοιπόν, παρέσει ηλικιωμένη και την παράτησε βαριά τραυματισμένη στην νέα μηχανιώνα. Ο ε, οδηγό ενό ε, Volkswagen Transporter, λοιπόν, λέμε το μοντέλο του '93, ε, προχθέ το απόγευμα χτύπησε με το όχημά του μια πεζή ηλικιωμένη και την παράτησε εμόφρετη. να αναζητούν οι αρχέ. Η ε, άτυχη ηλικιωμένη που υπέκυψε τελικά στα τραύματά τη παρασύρθηκε από τον άγνωστο στο πρώτο χιλιόμετρο τη επαρχιακή οδού μηχανιώνα αγγελοχωρίου. Η τροχέα θέρμη παρακαλεί όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με τι συνθήκε του δυστυχήματο και τυχόν στοιχεία του υπέτειου του ε, ε, του, οχήματος, του οδηγού του οχήματο ή του οδηγού, ανάλογα τι έχουν δύο καθένα, να επικοινωνήσει με το τμήμα στο τηλέφωνο 231028560. Το αναφέρομαι αυτό, καθώς ε, είδε ο προχθέ έχει ξεκινήσει ένας μαραθώνιος, ε, θέλουν να βρουν από την τροχία φυσικά τον δράστη. Ε, υπάρχουν μαρτυρίες, έχουν δει λοιπόν το όχημα που σας αναφέραμε. Όποιο γνωρίζει κάτι με την τροχία θέρμης, ας επικοινωνήσει, καθώς ε, είναι θερμή παράκληση των ε, αξιωματικών εκεί, των αστυνομικών που υπηρετούν. Μένουμε στον τύπο Θεσσαλονίκη. πίσω στα θρανία είναι ο τίτλο του επόμενου θέματος. Διαβίου μάθηση λοιπόν ή απλά ένα τρόπο για να περνάτε τι ελεύθερε ώρε μαθαίνοντα παράλληλα κάτι. Όποια και αν είναι η αιτία, υπάρχουν πολλέ επιλογέ για να ικανοποιήσετε την φιλομάθειά σα. Νέα εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικε έχει ετοιμάσει το τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και το επόμενο τετράμινο, για το επόμενο τετράμινο θα είναι αυτά τα εκπαιδευτικά εργαστήρια. Μαθήματα πολιτισμού λοιπόν θα γίνονται από το τέλο του μήνα και μέχρι τον Ιούνιο στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Ενώ μουσικά εργαστήρια, αλλά και εργαστήρια της σχέσης, για τη σχέση σώματο και νου, την ανθρώπινη φωνή και τη μουσική τεχνολογία θα πραγματοποιούνται στο Αυγό. Αυτά λοιπόν από την ενότητα για τον πολιτισμό του τύπου Θεσσαλονίκη. Στο σημείο αυτό θα σα δείξουμε τι συνέβησαν σήμερα. Μια βόλτα στι σελίδε τη ιστορία θα κάνουμε και θα ενημερωθούμε για τι θερμοκρασίε πόλεων για αργά, απόψε τη νύχτα, αλλά και για αύριο. λοιπόν τη θερμοκρασία. Πέφτει ο υδράργυρο. έχουμε βροχέ αυτή την ώρα σε πολλά μέρη τη Ελλάδα. Χθες Χθε είχαμε μάλιστα και σοβαρά προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση στην Πρέβεζα. Στην ευρύτερη περιοχή τη Πρέβεζα, από ό,τι φαίνεται τώρα, μέχρι στιγμή τουλάχιστον, δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο σήμερα, ευτυχώ βέβαια. Προβλήματα λοιπόν μικρή έκταση στην εθνική οδό Πρέβεζα Ιγουμενίτσα, εχθέ, στο ύψο τη Καστροσικιά, τόνι νερού κατέκλεισαν το οδόστρωμα εκεί, διακόπηκε η κυκλοφορία. Ένα προβλήματα είχαμε και στο Κυλκή. Εκεί μάλιστα είχαμε και χαλάζι, το οποίο έπεσε μέσα στην πόλη του Κυλκή, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Ε, έχουμε μια μικρή βροχόπτωση αυτή την ώρα. Ελπίζουμε βέβαια όλα να πάνε καλά να μην υπάρχει άλλο ε, πρόβλημα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το καιρικό. Τώρα από το διαδίκτυο, ενημερωνόμαστε πω στην Αθήνα σήμερα πραγματικά είχαμε ένα μπαράζ τηλεφωνημάτων για βόμβε στην Αθήνα σε πολλά σημεία, από δικαστήρια μέχρι και τράπεζε. Πολλά τα τηλεφωνήματα λοιπόν, ε, μέχρι στιγμή, ευτυχώ φάρσε τα τηλεφωνήματα. Δεν προέκυψε κάτι από την έρευνα των αστυνομικών αρχών. Επιστρέφουμε τώρα στι εφημερίδε. Πάμε λοιπόν στι εφημερίδε από Αθήνα. Αλφαβητικά ξεκινούμε από την Αυγή. Χαλκίο Μαξίμου, προβο... προβοκα... δεν δένθεγε. Κατασκεύασαν βίντεο και παραποίησαν δηλώσει του βουλευτή Καστοριά, του κ. Διαμαντόπουλου, για να συνεχίσουν τι αθλειότητε περί ΣΥΡΙΖΑ και τρομοκρατία, γράφει η Αυγή στο πρωτοσέλιδό τη. Δεν κάμπτονται οι απεργοί, μετρόι και Τραμ, ενώ παγκόσμιο ρεκόρ το 2013 προβλέπει η ΔΟΕ, η ΔΟΕ είναι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας για την Ανεργία λοιπόν, παγκόσμιο ρεκόρ για το 2013. Περνούμε στη Βραδινή. Τηρεσίας, παράθυρο για δανεισμό, σχέδιο για τη χαλάρωση των όρων που διέπουν τη λειτουργία του τηρεσία με στόχο την αποσυμφόρηση των μαύρων ληστών που έχουν γεμίσει μοφιλέτε, μικρού και μεγάλου, καθιστώντα απαγορευτική την πρόσβασή του στον τραπεζικό δανεισμό. Το επεξεργάζεται λοιπόν η κυβέρνηση. Τέσσερι αλλαγέ προωθεί η κυβέρνηση για επιχειρήσει και νοικοκυριά. Ποινικέ διώξει κατά τη Ελστάτ για την διόγκωση του ελλείμματο, η κατηγορία τη ψευδού βεβαίωση σε συνδυασμό με τον νόμο περί καταχραστών του δημοσίου, εκτινάσει στα ύψη τα... την επαγγελούμενη ποινή. Την επαπειλούμενη ποινή, με συγχωρείτε. Οι οικονομικοί εισαγγελίε κατηγορούν λοιπόν για κακούργημα τον πρόεδρο και δύο στελέχη. Ευνοϊκέ ρυθμίσει για τα φθέρατα, εκτόσει και διευκολύνσει στου ιδιοκτήτε, ανάσα για επιχειρήσει, χαμηλό το καδάνια, τα είδαμε προηγουμένω. Συμβούλιο τη Ευρώπη παραβιάσει στο μνημόνιο για τα εργασιακά. Τι αναφέρει έγγραφο που απέστειλε στη Βουλή ο Υπουργό Εργασία. Ενώ στη Βόρεια Ελλάδα η φωνική καραμπόλα στην Εγνατεία είναι και εδώ θέμα στι αθηναϊκέ εφημερίδε. Τέλο. Όξυνση τη σύγκρουση κυβέρνηση με εργαζομένου. Χωρί συγκοινωνίε, λοιπόν, η Αθήνα. Σα είπαμε και στην αρχή τη ε, εκπομπή: κλιμακώνει τι κινητοποίησει του στα συνδικάτα των μέσων μαζική μεταφορά. Τάση εργασία για λίγα λεπτά τη ώρα ακόμη ε, στην Αθήνα για Τρόλε και η ΣΑΠ. Και το μετρό σήμερα συνεχίζει τι απεργίε. Έχουμε βέβαια το τελεσίγραφο τη κυβέρνηση. Ε, αν δεν σταματήσουν, είπε, πω ή θα προβεί σε απολύσει ή ε, σε επίταξη. Μένουμε στη Βραδινή στο Οπισθόφυλλο τη Εφημερίδα, μια φωτογραφία που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μια κίνηση που πραγματοποιείται εδώ και αρκετό καιρό στην Αθήνα. Δίπλα σε όσου το έχουν ανάγκη, είναι η λεζάντα τη ε, φωτογραφία. Κοινωνική κουζίνα, ε, ο άλλο άνθρωπο. Υπάρχει μάλιστα και ιστολόγιο με αυτή την ονομασία. Μαγειρεύουν λοιπόν για αυτού που το έχουν ανάγκη σε διάφορα σημεία τη πόλη ε, τη Αθήνα. Φέρνουν τρόφιμα κάποιοι άλλοι, άλλοι βάζουν τη μαγειρική του τέχνη και τα μοιράζουν φυσικά σε ανθρώπου που το έχουν ανάγκη. Από εδώ λοιπόν αυτή η φωτογραφία. Αφήνουμε την βραδινή, πάμε στο έθνο. Νέο νόμο για αυθαίρετα και ημιυπαίθριου, όλο το σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντο για την νομιμοποίηση. Γκάλοπ ανάσα για την τρικοματική κυβέρνηση, η δημοσκόπηση τη ΜΑΡΚ, θα τη δούμε ε, σε λίγο. Χωρί μετρό η κόντρα ε, για τι συγκοινωνίε, χωρί μέτρο ε, η κόντρα και χωρί μετρό η Αθήνα. Στα άκρα οι συνδικαλιστέ, ενώ στο εσωτερικό τώρα τη εφημερίδα, θα σταματήσουμε στη δημοσκόπηση, τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, για να δούμε δύο από αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζει η δημοσκόπηση λοιπόν τη ΜΑΡΚ που φιλοξενεί σήμερα το έθνο. Η Ελλάδα έχει αποφύγει την χρεοκοπία, πιστεύει το 62% των πολιτών, ελαφρύ προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 22,5% έναντι 22,3% του ΣΥΡΙΖΑ, καταλληλότερος για Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς με 53,2% έναντι 30,9% του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπουμε λοιπόν και το γράφημα, η πρόθεση ψήφου και επίσης ένα ερώτημα που έχει τη δική του σημασία. Να ολοκληρώσει η κυβέρνηση τη θητεία τη ή να προκηρυχθούν πρόορε εκλογέ. Απαντά το 63,7% να ολοκληρώσει τη θητεία τη και όχι πρόορε εκλογέ. Ε, από την άλλη πλευρά, υπέρ των εκλογών το 32,3%. Αφήνουμε το έθνο και θα πάμε τώρα στον ελεύθερο τύπο. Ένεση 1,2 δισεκατομμυρίου για μικρομεσαίου, τέσσερι νέε δράσει από το ΕΤΕΑΝ για να αξιοποιεί τα κονδύλια. 450 εκατομμύρια δάνεια και κεφάλαια κίνηση, 350 εκατομμύρια μέσω παροχή εγγυήσεων, 315 για νεανική επιχειρηματικότητα, 90 για πρώτε ύλε και εμπορεύματα. Ε, αυτά που σα αναφέραμε και προηγουμένω, λοιπόν, πρώτο σέλιδο εδώ στον ελεύθερο τύπο. Ακριβώ από κάτω, μάχη μέχρι τέλου στι ράγε του μετρό. Για την παράθεση, λοιπόν, τι ακριβώ θα γίνει, το παρακολουθούμε, καθώ Πραγματικά ταλαιπωρείται πλέον το επιβατικό κοινό ε, στην Αθήνα, έχει αλλάξει η καθημερινότητά του, άρδιν. Ο φιλέλληνα Λίνκον στο Μουσείο τη Ακρόπολης. ο Ντάνιελ Τέι Λιούι, ο ηθοποιό του χόλιγου, ο οποίο εχθέ συναντήθηκε με την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη, ε, τον ξενάγησε στο Μουσείο τη Ακρόπολη, δήλωσε φιλέλληνα και παρακολούθησε και την πρεμιέρα. Τη νέα του ταινία εδώ στην Αθήνα. Προτίμησε να γίνει εδώ στην Αθήνα, καθώ θεωρεί τον, ε, την επίσκεψή του αυτή ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Άλλα θέματα από την εφημερίδα Ελεύθερο Τύπο. Βέρτικο δηλώσεων από ΣΥΡΙΖΑ για τρομοκρατία δικαιοσύνη. Εκτεθειμένη στην Κουμουνδούρου. Σκληρή απάντηση από δένδια. Πάμε τώρα στο εσωτερικό τη εφημερίδα. Σταματούμε σε μία εικόνα από το μέλλον. Στο Λευκό Πύργο με γόνδωλα, είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ, του δημοσιεύματος «Φοιτήτριες αρχιτεκτονικής σχεδιάζουν τη Θεσσαλονίκη του φανταστικού μέλλοντο. Το σενάριο λοιπόν μπορεί να μοιάζει εφιαλτικό, αλλά σύμφωνα με τον ΟΗΕ δεν αποκλείεται να είναι και εξαιρετικά ρεαλιστικό. Η κλιματική, αλλα... κλιματική αλλαγή είναι το θέμα, η οποία θα οδηγήσει σε ραγδαία άνοδο τη στάθμη τη θάλασσα τα επόμενα χρόνια. Η μεταβολή αυτή θα επηρεάσει άμεσα και ε, την παράκτεια ζώνη τη Θεσσαλονίκη, φυσικά είναι το πιο ακραίο σενάριο θέλει το νερό να φτάνει έως την οδό της μισκή τα επόμενα 100 χρόνια. Πώς θα επανασχεδιαστεί λοιπόν η πόλη με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ποιο θα είναι το πλέον, ε, πλέον το θαλάσσιο μέτωπό της. Απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα λοιπόν έδωσε μια ομάδα πέντε κοριτσιών που ε, σπουδάζουν στο τμήμα αρχιτεκτονικής στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και συμμετείχαν στο εργαστήριο σχεδιασμού του αρχιτεκτονικού φανταστικού μέλλοντος στο πλαίσιο της μεγάλης έκθεσης αρχιτεκτονικής με τίτλο Θεσσαλονίκη 100 συν. Που διοργανώνει στο νέο κτίριο του Μεγάλου Μουσική Θεσσαλονίκη, στο τμήμα Κεντρική Μακεδονία, του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Με <coughs> συγχωρείτε. Με γόνδολα, λοιπόν, ίσω να πηγαίνουμε στον λευκό πύργο, αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά που λένε οι επιστήμονε. Αρκετοί επιστήμονε, λοιπόν, υποστηρίζουν ότι η Θεσσαλονίκη του μέλλοντο θα είναι κάπω έτσι. Δηλαδή, το νερό θα έχει φτάσει κάπου μέχρι την Τζιμισκή, οι ακτέ, λοιπόν, θα έχουν φτάσει πιο εδώ. Οι εικόνε, λοιπόν, που μα έρχονται από το μέλλον. Με υδάτινε πλατείε και διατήρηση ολόκληρων οικοδομικών τετραγώνων στι μακέτε ε, τη συγκεκριμένη έκθεση. Άρα, συμπεραίνουμε ότι όντω ο τίτλο ε, έρχεται να επιβεβαιωθεί. ίσως λοιπόν να κυκλοφορούμε με γόνδολες ανάμεσα στι ε, παλιέ ε, αρτηρίε τη πόλη, οδικέ αρτηρίε τη πόλη. Βλέπουμε λοιπόν και ένα ε, υπτάμενο αεροσκάφο, ένα τύπου Ζέπελη, να πετάει πάνω από την ε, ε, Θεσσαλονίκη των ε, του επόμενου, για να το πούμε καλύτερα, αιώνα, του 22ου αιώνα. Αυτά λοιπόν και από τον ελεύθερο τύπο. Πάμε στην ελευθεροτυπία. Το κακούργημα του Μνημονίου, δίωξη κατά του Προέδρου τη Ελστάτ για τα μαγειρέματα, πρωτοσέλιδο θέμα στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Στο κόκκινο, η σύγκρουση Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο ήξερε για τη λίστα Λαγκάρτ, μαρτυρία κλειδί, του ΣΔΟΕ το οποίο κατέθεσε ότι η υπηρεσία του ζήτησε τη λίστα από τον επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Αθήνα. Μην ασχολείστε, ήταν η απάντηση που έλαβε τότε. Είναι μια μαρτυρία κλειδί λοιπόν, ενώ κάτω χαμηλά στην εφημερίδα συγκοινωνίε με τοπική κυβέρνηση και συνδικαλιστών. Πάμε στο εσωτερικό τη ελευθερωτυπία. Σταματούμε και πάλι σε δημοσίευμα που έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι του μέλλοντο αυτή τη φορά, του χθε. Χθε λοιπόν, σα παρουσιάσαμε και εμεί μια φωτογραφία εδώ τη δεκαετία του 1950 εκεί από τη Θεσσαλονίκη, την πλατεία του Λευκού Πύργου. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε στην Ελευθεροτυπία την ε, Θεσσαλονίκη του χθε, ένα εργιάνης στη δημιουργία τη σύγχρονη Θεσσαλονίκης, όπω γράφει χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ, η παραλιακή η πλατεία Αριστοτέλου στο ηλέκτρα παλά, μέσα από 500 φωτογραφίε. Όλα αυτά λοιπόν που σα αναφέραμε. Ε, παρουσιάζονται σε μία έκθεση. Διαβάζουμε λοιπόν από το δημοσίευμα. Η παραλιακή λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου κόβεται από τη θάλασσα στο ύψο τη οδού Ανθέων. Στην πλατεία Αριστοτέλου το ξενοδοχείο Λεκταπαλάς δεν υπάρχει. Η οδό Ανθέων είναι χωματόδρομο. Το νοσοκομείο Άγιο Δημήτριο είναι το μοναδικό κτίσμα με μια ε, μεγάλη ε, έκταση. Η νέα παραλιακή λεωφόρο θα είναι η ωραιότερη ολόκληρη τη βαλκανική γράφει εφημερίδα τη εποχή. Μερικέ λοιπόν από τι 500 φωτογραφίε και τα αρχιτεκτονικά σχέδια τη έκθεση Θεσσαλονίκη 100 συν αρχιτεκτονική και πόλη, εκμοντερνισμοί και προσαρμογέ που παρουσιάζονται έω τι 31 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσική Θεσσαλονίκη στο κτίριο Μη 2. Πραγματικά όμορφε φωτογραφίε, νοσταλγικές φωτογραφίε για του παλιότερου σίγουρα. Ε, ο παλιό κόμβο του Λευκού Πύργου, λοιπόν, το βλέπουμε από άλλη άποψη από, αυτόν που, από αυτή που είδαμε εχθέ. Το είχαμε δει από την εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, αν θυμάστε. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ε, πραγματικά ε, όμορφε εικόνε, άδειου του δρόμου τη Θεσσαλονίκη, χωρί κίνηση, περιποιημένα όλα τα πάρκα. Ε, κάτω βλέπουμε την κατασκευή τη παραλιακή λεωφόρου και επάνω την πλατεία Αριστοτέλου, την ημιτελή ε, πλατεία Αριστοτέλου, βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη η φάση κατασκευή τη. Αυτά λοιπόν και από την ελευθεροτυπία. Πάμε στην Ελλάδα αύριο. Στο προσκήνιο Παπανδρέου και Παπακοσταντίνου, το πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα για τη μεγάλη απάτη του ελλείμματο του 2009. Απανοτά λάθη από Δένδια και Κεδίκογλου έπεσε στην παγίδα των τρομοκρατών ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη. Την παρέτησή του ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Λάδι στη φωτιά ρίχνει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο εγκατάλειψη. Έσβησε από ασιτία το αγγελούδι τη Λέρου. Η είδηση που σας μεταφέραμε χθε λοιπόν, τρει ημέρε είχε να φάει από ό,τι διαπιστώθηκε το 33 ημερών βρέφο από την Λέρο, που τελικά μεταφέρθηκε ε, στο νοσοκομείο Ηρακλείου. Δυστυχώ δεν μπόρεσαν οι γιατροί να το κρατήσουν στη ζωή. Ε, τώρα τι ακριβώ έχει γίνει, το ερευνάει η αστυνομία φυσικά. Άλλα θέματα από την Ελλάδα αύριο. Ποιε αποδείξει θα μαζέψετε, 129 αποδείξει που θα μα μειώσουν τον φόρο. Αυτό το δημοσίευμα λοιπόν θα δούμε στο εσωτερικό της εφημερίδας. Οι αποδείξει λοιπόν, ε, ας δούμε έναν πίνακα για το τι μας περιμένει αν δεν συγκεντρώσουμε αποδείξει. έχει ιδιαίτερη αξία. Αποδείξει λοιπόν με εισόδημα 15.000 ευρώ χρειάζομαι αποδείξει το 25% όπως ε, έχει ανακοινωθεί. Το 2012 χρειαζόμασταν 3.750 ευρώ σε αποδείξει, το 2013 ο 3.750 ευρώ. Εάν μαζέψετε τώρα 1.500 ευρώ, η επιβάρυνση θα είναι 225. Ήταν το 2012, ε, το 2013 θα είναι 495. Βλέπετε λοιπόν ότι η επιβάρυνση είναι πραγματικά τσουχτερή. Ανεβαίνει το ποσό τη επιβάρυνση. Εάν μαζέψετε 4.000 ευρώ, μαζέψετε δηλαδή παραπάνω, 250 ευρώ παραπάνω από ό,τι πρέπει, τότε η έκπτωσή σα, ομοίω με πέρυσι, θα είναι μηδενική. Δεν θα έχει δηλαδή ε, έκπτωση καθόλου. Αποδείξη με εισόδημα 20.000 ευρώ και αποδείξη με εισόδημα 30.000 ευρώ, όπου και υπάρχει, εάν ε, 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 δεν μαζέψετε καθόλου, ε, η, η επιβάρυνσή σα θα είναι 750 ευρώ. Ηταν πέρυσι, μάλλον και 1.650 ευρώ θα είναι φέτο, εάν δεν μαζέψετε καθόλου αποδείξει. Τώρα, εάν μαζέψετε 5.000 ευρώ, έκπτωση θα έχετε μηδενική ομοίω για τα 20.000 ευρώ, όπω και με τα 15. Βλέπουμε λοιπόν πω δεν υπάρχει πουθενά έκπτωση για φέτο από τι αποδείξει που θα μαζέψετε. Τώρα, υπάρχουν και τα απίθανα, όπω τα χαρακτηρίζει ε, το δημοσίευμα του όλου μέτρου. Ε, Α διαβάσουμε λοιπόν μερικά αυ από αυτά, για να έχετε κι μια εικόνα. Δεν ισχύουν τα αεροπορικά εισιτήρια ισχύουν οι αποδείξει για δέματα. Πετρέλαιο θέρμανση δεν ισχύει, η απόδειξη φυσικά, ισχύει για το γεωταχείο ω καύσιμο όμω το πετρέλαιο. Εισόδημα 42.000 ευρώ χρειάζεται αποδείξει 10.500 ευρώ. φορολογούμενος με 100.000 ευρώ χρειάζεται ίδιες, ε, τις τι ίδιε αποδείξει. 100.000 ευρώ δηλαδή θα χρειαστεί επίση ε, σε Συνταξιούχο με 12.000 ευρώ χρειάζεται 4.000 ευρώ αποδείξει, ενώ ιδιοκτήτη ακινήτων με 50.000 ευρώ δεν χρειάζεται ούτε ένα ευρώ. Μισθωτό με εισόδημα 40.000 ευρώ, αποδείξει 10.000 ευρώ και ένα έμπρο με 40.000 ευρώ δεν χρειάζεται αποδείξει. Τα απίθανα λοιπόν, τα περίεργα του όλου μέτρου, ε, αυτά που ισχύουν και αυτά που δεν ισχύουν, τα οποία πραγματικά έχουν προβληματίσει πάρα πολλού. Χρήσιμε είναι οι δαπάνε, για τα δίδακτρα φροντιστήριων και ιδιαίτερω μαθημάτων, καθώς και οι δαπάνε αγορά αγαθών σε άλλε χώρε, μέλη όμω τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε τώρα στην αιστεία. Σταθερή κυβέρνηση, ισχυρή οικονομία. Η Ελλάδα πληρώνει την πολιτική αστάθεια, γράφει η αιστεία στο Ποτοσέλιδο και λίγο πιο κάτω. Η συνεργασία Γαλλία και Γερμανία γιόρτασαν τα 50 χρόνια συμφιλίωση εχθέ. Ο πρόεδρο τη Γαλλία, ο κ. Φρανσουά Ολάν, δήλωσε ότι η χώρα του και η Γερμανία εργάστηκαν από κοινού για την παραμονή τη Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Κρατάμε λοιπόν αυτή τη δήλωση από τη χθεσινή του συνάντηση. Αυτά από την εστία. Η εφημερίδα των συντακτών. Ομολογία λάθου. Και εδώ είναι λοιπόν ένα από τα θέματα που πραγματικά απασχολούν σήμερα και θα έπρεπε να απασχολούν. Ο Ολιβιέ Μπλανσάρα ευθύνεται για τον πολλαπλασιαστή τη καταστροφή. Ο κατάλληλο άνθρωπο ανέλαβε στο Διεθνέ Ταμείο την κατάλληλη στιγμή, γράφει η εφημερίδα. Ένα πολλαπλασιαστή λοιπόν που ευθύνεται για την πολιτική λιτότητα τη Τρόικα, η οποία έφτιαξε το μοντέλο εσωτερική υποτίμηση εδώ στην χώρα μα λοιπόν. Μετά λοιπόν την παραδοχή του κυρίου Τόμσεν από το Διεθνέ Ταμείο για τα λάθη που έγιναν, για το πρόγραμμα λιτότητα που εφαρμόζεται στη χώρα μα, έχουμε και συνέχεια από ό,τι φαίνεται. Παραδέχονται ευθέω πλέον ή τη Τρόικα ότι έχουν κάνει λάθο στο πρόγραμμα για την χώρα μα. Λίγο πιο κάτω, ακόμα ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα των συντακτών. Ήταν τρει ημέρε ατάιστο. Το πόρισμα λοιπόν για τον θάνατο του βρέφου από την Λέρο, αυτό που σα είπαμε και προηγουμένω. Το τελικό πόρισμα τώρα, τι ακριβώ έχει γίνει και το, η μητέρα ζητούσε βοήθεια τη στιγμή που ήταν γιατρό στο νησί. Το έχουν αναλάβει, όπω σα είπαμε, οι, ε, οι αστυνομικέ αρχέ και αυτέ θα έχουν και τον τελικό λόγο. Η καθημερινή στα πρόθυρα τη επίταξη τη συγκοινωνία και όντω στα πρόθυρα τη επίταξη και μέχρι αυτή την ώρα που μιλούμε. Μεγάλα τα προβλήματα λοιπόν. Βλέπετε τι ουρέ στι τάσει των εφορίων στην Αθήνα. Μεγάλη μείωση του ελλείμματο κατά 31,1% το 2012 κυρίω λόγω τη περικοπή των δαπανών κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αποδυναμωμένο ο Νετανιάχου στι εκλογέ στο Ισραήλ σκάνδαλο διαφθορά στην Ισπανία, πλήττει τον Ραχώη. Άλλα θέματα από την εφημερίδα. Ε, δύσκολη περίοδο των σεναρίων για Ελλάδα εκτός ευρώ. Οι δηλώσει του κυρίου Γιούγκερ κατά την αποχώρησή του. Και μίνι ράλι στην αγορά ελληνικών ομολόγων στι 883 μονάδες το spread. Αυτά λοιπόν και από την καθημερινή. Πάμε τώρα στον ριζοσπάστη. Ο λαό να βάλει φραγμό στην στοχοποίηση τη ταξική πάλη. Στο πρωτοσέλιδο θέμα του ριζοσπάστη. είναι λίγο πιο κάτω. Εργατικό κέντρο Λάρισα διαδήλωσαν ενάντια στι αυξήσει το ρεύμα. Αγωνιστική συγκέντρωση λοιπόν διαμαρτυρία για τι αυξήσει ρεύματο. Σκέδο στη Θεσσαλονίκη, πριν από λίγη ώρα, είχαμε μια κινητοποίηση. Ε, είχαμε μια διαμαρτυρία λοιπόν στη διεύθυνση πρωτοβάθμια. Ε, εκπαίδευση έγινε αυτό τη λεωφόρο Γεωργική Σχολή. Εκεί οι εκπαιδευτικοί διαμαρτυρήθηκαν πριν από λίγη, από λίγη, ώρα, λοιπόν, όπω σα είπαμε, για τι κενέ θέσει στα σχολεία. Αυτά λοιπόν και από τι διαμαρτυρίε. Πάμε τώρα στα νέα, να δούμε το πρωτοσέλιδο Αμέρικα, Αμέρικα, ο Τσίπρα ημνή τον Ομπάμα, γράφει λοιπόν η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό τη. Εγωιτευμένο από τον πρόεδρο Ομπάμα και την οικονομική πολιτική που ε, ε, η πολιτική του εμφανίστηκε χθε στο Ινστιτούτο Brookings, όπου ήταν καλεσμένο στην Ουάσιγκτον ο Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη και δεν θα σκίσει τη Δανειακή Σύμβαση. Εκθίασε το Αμερικανικό όνειρο του Προέδρου και το New Deal του Ρούσβελτ. Προγραμμάτισε επαφέ με υψηλόβαθμα στελέχη του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και του State Department. Daniel Day Lewis από την αφίσα του Λίνκον, λείπει η Ακρόπολη από την συγκεκριμένη ταινία που στην οποία παρέστηκε χθε το βράδυ στον... στην ΑΒΑΝ πρεμιέρ ο κύριος Λιούι, εκτροχιασμό στους δρόμου και στην Βουλή, ενώ όταν ο Φρανσουά γνώρισε την Άγγελα, είναι ο τίτλο του δημοσίευματο για τη συνάντηση ε, των δύο εχθέ. Πάμε τώρα στο εσωτερικό τη εφημερίδα. Εδώ σταματούμε στην, σε ένα δημοσίευμα που έχει να κάνει με το Μουσείο του Λούβρου και συγκεκριμένα με τη νίκη της Αμοθράκη. Η νίκη λοιπόν πάει διακοπέ. Είναι ο τίτλο του δημοσιεύματο. Τουλάχιστον ένα χρόνο ε, το διάσημο γλυπτό αποσύρεται από το Μουσείο του Λούβρου προκειμένου να υποβληθεί ε, φυσικά σε συντήρηση. Τριών εκατομμυρίων ευρώ ε, θα είναι αυτή η συντήρηση. Πραγματικά μεγάλο το ποσό. Ε, φυσικά αντάξιο του αγάλματο. Χρειάζεται λοιπόν την απαραίτητη συντήρηση. Όσοι ε, λοιπόν. Ε, άγαλμα μεγάλης αξίας, 2200, 2.200 χρόνια μετρά περίπου αυτό το άγαλμα. Ένα lifting λοιπόν με κόστος ανάλογο φυσικά τη της σπουδαιότητά τη θα αγγίξει τα 3 εκατομμύρια Ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί κυρίω από χορηγίε, καθώ η κρατική επιχορήγηση εκεί λοιπόν στην Γαλλία ε, του Μουσείου του Λούβρου έχει περικοπεί δραστικά λόγω και του προγράμματο λιτότητα που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του κυρίου, του κυρίου Ολάντ. Αυτά λοιπόν και από ε, τα νέα. Στο σημείο αυτό θα σας δείξουμε τους τρόπους επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310 729 219. Δίπλα ακριβώ βλέπετε τον αριθμό fax, ενώ ακριβώ από κάτω το email μα infopapaki.tv4ε.gr. egr μπορειτε επίση να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μα www.tv4ε.gr. egr εκει ενημερώνεστε για το πρόγραμμά μα τόσο για Ελλάδα Όσο και για εξωτερικό, όπου και αν φτάνει το σήμα τη 4Ε, και φυσικά μα βλέπετε και μέσω live streaming. Ήταν εκπομπή μέρα με τη μέρα. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο.